Μια εφόλιστη ύλη ενημέρωση για τα ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιεί η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου δόθηκε από τους υπηρεσιακούς παράγοντες στα μέλη της νέας διοίκησης με στόχο όχι μόνο να ενημερωθούν για αυτά που είναι σε εξέλιξη, αλλά και να φροντίσουν οι Δήμοι που συμμετέχουν να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματά τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το έργο Ολοκληρωμένες Στρατηγικές Διαχείρισης Θαλάσσιων Καταιγίδων και ακρονίμιο iStorms, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πολυμερές Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ίντερεγκ Αδριατική Ιόνιο 2014-2020. Στόχος του έργου είναι η προώθηση της διακρατικής συνεργασίας για την ενίσχυση καινοτόμων πολιτικών και την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών για τη διασφάλιση της περιοχής Αδριατικής Ιωνίου από έκτακτες καταστάσεις που προκαλούνται από θαλάσσιες καταιγίδες μέσω της ανταλλαγής γνώσεων, δεδομένων και προβλέψεων μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών, βελτιώνοντας τις ικανότητές τους όσον αφορά στις διαδικασίες έγκαιρης προειδοποίησης και πολιτικής προστασίας σε συμφωνία με το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν συνολικά 16 εταίροι από 5 διαφορετικές χώρες και συγκεκριμένα από την Ιταλία, τη Σλοβενία, την Κροατία και την Αλβανία, ενώ την Ελλάδα εκπροσωπεί η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου. Σε όλα τα έργα, να τονίσω λίγο πριν ένα που πρέπει να το έχουμε υπόψη και πιθανόν θα αφορά το Συμβούλιο και στη συνέχεια, είναι ότι τα έργα αυτά έχουν τη φάση υλοποίησης. Δεν είναι η κύρια φάση υλοποίηση. Η κύρια φάση όλων των έργων είναι η λειτουργία τους μετά την υλοποίηση. Είμαστε υποχρεωμένοι. Υπογράφουμε συμβόλαια, υπογράφουμε πρωτόκολλα. Δεν καταφέρναμε ως τα τώρα πάντα να... Κάτι καταφέραμε να κάνουμε. Τώρα ο στόχος είναι σε αυτή την προγραμματική περίοδο που τέλειωσε σε σχέση με τις προηγούμενες η ενεργοποίηση της πενταετίας να είναι δυναμική. Δηλαδή το πολυφωνικό τραγούδι, το δίκτυο με τα λιμάνια, το έργο εδώ, τούτο θα λειτουργήσει έτσι κι αλλιώς οι ολοκληρωμένες στρατηγικές διαχείρισης, διότι έδειξε ενδιαφέρον, θα το πω τώρα λίγο παρακάτω, το Υπουργείο κεντρικά προχθές στη συνάντηση που ήρθαμε στην Αθήνα. Ήρθε ο Γενικός Γραμματέας, ο καινούργιος πολιτικής προστασίας και μίλησε και υιοθέτησε το έργο και θα το εντάξει στα σχέδια της εθνικής μας πολιτικής προστασίας. Λοιπόν, τι στόχο έχει αυτό το έργο, το Άντριον, είναι το πιο δύσκολο από όλα που είχαμε. Μικρότερο βέβαια, αλλά το πιο δύσκολο. Γιατί ενώ στα άλλα έχουμε δύο εταίρους, εδαφική συνεργασία είναι το πρώτο ζήτημα που μπαίνει από τα προγράμματα. Να βάλει δύο περιοχές διαφορετικών χωρών να συνεργαστούν διαλέγοντας το αντικείμενο μας στο πλαίσιο που έχει μπει. Εδώ είναι πολιτική προστασία που διαλέχτηκε. Διαλέχτηκε γιατί? Δεν διαλέχτηκε τυχαία σε εμάς εδώ. Είχαμε υλοποιήσει την προηγούμενη θητεία με το Δήμο Ιγουμενίτσας βασικά, ας πούμε, και όχι μόνο, εδώ με την πυροσβεστική υπηρεσία, υπόθηκε και την δράση γίναν, είχαμε υλοποιήσει το έργο του Volnet, το έργο, το οποίο επιλέχθηκε και χαρακτηρίστηκε πιλωτικό έργο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το έργο αυτό με τις παρεμβάσεις που έκανε. Γιατί, τι κατάφερε να πετύχει? Όχι τόσο για τις δράσεις που έγιναν αυτά, που ήταν πολύ σημαντικές, με το κέντρο εκπαίδευσης, με την πυροσβεστική, αλλά γιατί κατάφερε να βάλει να συνεργαστούν πολύ πολύ στενά τις δύο περιοχές, η πολιτική προστασία της Ηπείρου, η διεύθυνση δασών της αποκεντρωμένης και η πυροσβεστική μας υπηρεσία, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Απουλίας, έχουν έρθει πλέον σε κατευθείαν επαφή και συνεννόηση, μιλάνε για ζητήματα που τους αφορούν καθημερινά. Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιελάμβανε ακόμη θέματα που αφορούν την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την ΕΕΤΑ για θέματα ενημέρωσης πολιτικού προσωπικού και επιμόρφωσης υπαλλήλων των Δήμων της Περιφέρειας, τη μετάβαση αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΕΔ Ηπείρου, ενώ παράλληλα έγινε συζήτηση επιθεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος.